του προσώπου του όταν έκανε το διάγγελμα το βράδυ ως εις απάντηση στον πρωθυπουργό της χώρας. Του διαγγέλματος του πρωθυπουργού. Ήταν, παιδιά, τα έλεγε όλα. Βγαίνει ένας πρωθυπουργός κατηφής και πιεσμένος, βγήκε εξθελιστή για μικρό εδώ. Είχε βραχή. Δεν ξέρω, είχε διαλυθεί. Πρέπει να. Και πέρασε βγαίνει ένας Σαμαράς με ένα χαμόγελο έτσι. Μέχρι τα αυτιά, ένας αδακοφισμένος άνθρωπος, ο οποίος τι έλυσε. Έλυσε για 5-6 ώρες την πιθανότητα να κυβερνήσει. Ναι, οπότε σκέφτηκε ο Σαμαράς, έχει γούστο τώρα και να κυβερνήσω. Όπως έχετε καταλάβει, η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια ζει την εξής εικόνα. Ένα πρωθυπουργό τον Καραμαλή που το σκάει γιατί δεν θέλει άλλο να κυβερνήσει. Θα σου πω ότι όταν πήγαμε στη Βουλή μετά τις εκλογές του 9 και λέγαμε όλοι πώς θα δούμε τον Καραμαλή που έχει χάσει με 10 μονάδες ο αυτοκράτορ Καραμαλής. Και μπαίνουμε την πρώτη μέρα μέσα, μιλώ του λόγου του μήνυμου. Και βλέπουμε έναν Καραμαλή με ένα χαμόγελο. Είχε, ήταν 10 χρόνια νεότερο. Είχε ο Πάντο Ναβάρο. Λυσώθηκα, δεν κυβερνώ. Μετά από 1,5 περίπου χρόνο, βλέπουμε ένα δεύτερο πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, που παρετείται τηλεφωνικά στον αρχηγό τη Εξωμαρχία του Πολιτεύου, λέγοντά του: δεν μπορώ να κυβερνήσω, πάρε την μισή καρέκλα, γιατί δεν μπορώ. Και βλέπουμε έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αντί να αρπάξει την καρέκλα εκείνη την ώρα και να πει: τώρα θα αλλάξω την πολιτική, τώρα θα σώσω την Ελλάδα, τώρα θα ασκήσω την ευθύνη μου. Γιατί πολιτικός τι είναι? Πολιτικός πραγματικός δεν θα φοβάται να πάρει ευθύνη. Σωστό. Πολιτικός πραγματικός ηγέτης είναι αυτός που αρπάζει την ευκαιρία. Γιατί μας το έχουν επέξει το τελευταίο καιρό είναι ο Δημοκράτης, ο Σαμαρά, ως νέο μεταξύ. Ζάπιο 2. Ζάπιο 2. Ο μεγάλος πολεμιστής. Ο μεγάλος πολεμιστής δεν αφήνει την καρέκλα. Ο μεγάλος πολεμιστής βλέπει την καρέκλα χρεπ και την αρπάζει για να κυβερνήσει. Ο Σαμαράς αντί να κάνει αυτό, τι έκανε, κρυβόταν στο τηλέφωνο. Μπορεί να είχε κλείσει το κινητό μου τυχόν και τον έπαιρνε ο Παπανδρέου και δεν είχε ξεφύγει. Και αφού εν πάση περιπτώσει απεδείχθη, αφού λοιπόν κατάλαβε ότι δεν θα κυβερνήσει, βγήκε όλος έμπλεος χαρά και ηρεμία και λέει: ευτυχώς δεν θα κυβερνήσω. Γιατί? Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά, ξέρετε, είναι πολύ απλό. Ο Αντώνη Σαμαρά λέει διάφορα διαφημιστικά τεχνάσματα. Παραδιαπραγμάτευση. Ζάπιο 2. Λέει διάφορα τέτοια. Προσέξτε τώρα ποια είναι η αλήθεια. Αυτά όλα δημιουργούν στο κοινό μια προσδοκία. Σου λέει κάποιο θα ψηφίσει Σαμαρά για να πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό αποκλείται να συμβεί. Και ο Σαμαράς το ξέρει. Αυτό που θα ψηφίσει δεν το ξέρει. Όπως ψήφισε τα λεφτά υπάρχουν, θα ψηφίσει αυτό που του λέει θα πάρω πίσω τη σύνταξή μου. Ο Σαμαράς λοιπόν δεν θέλει να καταλάβει ο ψηφοφόρος εν δυνάμει ότι αυτό που του λέει είναι ψέματα. Αν λοιπόν κυβερνούσε προχθές, θα φαινόταν στον κόσμο το ψέμα. Είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, ο στόχος Σαμαρά ποιος είναι? Να ψηφίσει το Πασόκ το μεσοπρόθεσμο και μετά να πέσει το Πασόκ, αφού θα ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο, να έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και να μας λέει τα επόμενα χρόνια: εγώ δεν θέλω καθόλου αυτό το μεσοπρόθεσμο. Το συχαίνομαι. Αλλά τι να κάνω, σέβομαι τη συνέχεια του κράτους και την υπογραφή του Πασόκ. Τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σαμαρά. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι, τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι, τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Ο Μιλτιάδης προς τους υπουργούς του. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο μαραθώνα. Έχουμε εκλέξει τον στρατηγό μας. Είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τότε ο Μιλτιάδης, η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, οι πέτρες, οι πίες των εχθρών. Δεν θα είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συνταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία.